Καλησπέρα, κυρία Σπυράκη. Καλή σας ημέρα. Καλή σας μέρα. Από το απόσπασμα που διαβάσατε και που έδωσα χθες στη δημοσιότητα, για να διευκρινίσω κυρίως προς τον κύριο Χαρίτση, τον υφυπουργό, τον αρμόδιο για το ΕΣΠΑ, ότι υπάρχει έκθεση της αρμόδιας επιτροπής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τον έλεγχο του προϋπολογισμού, η οποία έκανε αποστολή στην Ελλάδα και αυτό που λέμε εδώ Fact Find Mission. Και ναι. Ανακάλυψε ότι υπάρχουν έργα τα οποία υπάρχει κίνδυνος να μην έχουν ολοκληρωθεί ως το τέλος του 2015. Ναι, κυρία Σπυράκη, να θυμίσουμε ότι είχε έρθει και από Θεσσαλονίκη, είχε κάνει πολλές επαφές, είχε δει μια σειρά έργων και κατέληξε σε αυτά τα πορίσματα. Χαίρομαι που το θυμάστε, διότι ζητά αυτή η επιτροπή από την Κομισιόν να μάθει ποιο είναι το σημείο στο οποίο βρίσκονται αυτά τα έργα και πώς θα γίνει η ανάκτηση των πόρων από το προηγούμενο κοινοτικό πλαίσιο στην περίπτωση που η Ελλάδα δεν έχει ολοκληρώσει αυτά τα έργα. Δεν βλέπω όμως κάτι λοιπόν παράλογο, κυρία Σπυράκη. Δηλαδή μας δίνουν κάποια χρήματα να τα ξοδέψουμε από το 2007 μέχρι το 2013. Δίνουν και 2 χρόνια ακόμα περιθώριο και έχουμε πάει, αν θυμάμαι καλά, τον Μάρτιο ή τον Απρίλιο, δεν θυμάμαι πότε ακριβώς ήταν, και κάνουμε αίτηση να παραταθεί η παράταση. Λογικό δεν είναι κάποια στιγμή να τελειώνουν αυτές οι περίοδοι? Το βασικό ζήτημα για μένα σήμερα, όπως προκύπτει, είναι το εξής, κύριε Μάτη. Ότι υπάρχει μια έκθεση της Επιτροπής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η οποία λέει ότι η Ελλάδα, κατά την εκτίμησή της, οφείλει να επιστρέψει κονδύλια στον κοινοτικό προϋπολογισμό, εφόσον δεν ολοκλήρωσε μέχρι το τέλος του 2015 συγκεκριμένα έργα που είχαν ενταχθεί στο ΕΣΠΑ 2007-2013. Αυτό δεν είναι εσωτερική ανικανότητα? Το ερώτημα που έθεσα, μου επιτρέπετε να ολοκληρώσω εγώ, στην Κομισιόν είναι σε ποιο σημείο βρισκόμαστε αυτή την ώρα και αν η ελληνική κυβέρνηση έχει κάνει εκείνες τις απαραίτητες ενέργειες που θα διασφαλίσουν τη χρηματοδότηση των έργων. Κυρία Σπυράκη, όμως. Ναι. Παρακαλώ. Η χρηματοδότηση των έργων μπορεί να διασφαλιστεί και με μεταφορά ορισμένων αυτών στο 2014-2020. Αντί να πάρω λοιπόν απάντηση επί της ουσίας από την ελληνική πλευρά, διότι το θέμα αφορά και την ελληνική κυβέρνηση, κυρίως την ελληνική κυβέρνηση, πήρα μια απάντηση από τον αρμόδιο υφυπουργό ότι αναπαράγω δημοσιεύματα του BILT. Του υπενθυμίζω, του τονίζω ότι πριν το BILT υπάρχουν οι εκθέσεις και του έστειλα την έκθεση μαζί με τη σελίδα, για να μην κουράζεται να τη διαβάσει, και τις 60 σελίδες. Είναι η σελίδα 3. Ας διαβάσει ακριβώς τι λέει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τι ζητά από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Το θέμα είναι κρίσιμο και θα παρακαλούσα να μπούμε στην ουσία του θέματος, να μας πει η κυβέρνηση τι έχει κάνει. Στην ουσία, κυρία Σπυράκη, όμως, ποιος ευθύνεται για αυτές τις καθυστερήσεις? Δεν είναι Οι καθυστερήσεις, εφόσον δεν υπήρχε δεν υπήρχε πιθανότητα παράτασης, και ήταν προφανές ότι δεν υπήρχε πιθανότητα παράτασης, για τους γνωρίζοντες ξέρουμε ότι αυτή η παράταση θα δινόταν μόνο με αλλαγή κανονισμού. Και η αλλαγή κανονισμού στην προκειμένη περίπτωση αφορούσε μόνο το κομμάτι του να μην κληθεί η Ελλάδα να πληρώσει εθνική συμμετοχή για το 2007-2013. Και έγινε με πολύ μεγάλη δυσκολία, σας βεβαιώνω, διότι πέρασε από τη δική μου επιτροπή, από την επιτροπή μου στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στην οποία συμμετείχα και προσπάθησα πολύ για να αλλάξει θέση του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος. Πάντως, κυρία Σπυράκη, θέλω να σας πω κάτι που έχει σημασία. Η κυβέρνηση οφείλει να μας πει την ουσία. Έχει μεταφέρει ή όχι το μετρό της Θεσσαλονίκης το 2014-2020. Αυτό όμως μεταφέρει σημαίνει, ναι, το αυτό σημαίνει πρακτικά το ψηφιακό ληξιαρχείο το 2014-2020. Είναι πολύ σημαντικά τα έργα. Πρέπει να μας απαντήσει για την ουσία και να σταματήσει να βγάζει ανακοινώσεις διάψευσης δημοσιευμάτων που στο τέλος δεν αφορούν κανέναν. Ναι. Ας διαβάσουν την έκθεση και ας μας πούνε τι έκαναν. Έτσι, κατά την ταπεινή μου γνώμη, γίνεται ο δημόσιος πολιτικός διάλογος. Κυρία Σπυράκη, όμως η μεταφορά στο 2014-2020 δεν σημαίνει πρακτικά, επειδή είναι συγκεκριμένα τα χρήματα του 2014-2020, δεν σημαίνει πρακτικά ότι θα μειωθούν τα κονδύλια τα οποία είναι διαθέσιμα για το 2014-2020 για να εξυπηρετηθούν έργα τα οποία δεν καταφέραμε να ολοκληρώσουμε την προηγούμενη περίοδο? Κύριε Μάτη, έτσι κι αλλιώς για αυτά τα έργα μιλάμε. Για τα έργα που δεν καταφέραμε να ολοκληρώσουμε την προηγούμενη περίοδο. Και αυτά τα έργα είναι που κινδυνεύουν να ζητηθούν χρήματα που επενδύθηκαν σε αυτά από το κοινοτικό πλαίσιο να επιστρέψουν πίσω. Και γι' αυτό το λόγο θέλουμε να ξέρουμε τι ακριβώς συμβαίνει. Είναι απαραίτητη η διαφάνεια σε αυτές τις περιπτώσεις. Διότι η κυβέρνηση έχει ευθύνη. Κυβερνά ολόκληρο το 2015. Πρέπει λοιπόν να μας πούν τι έκαναν, γνωρίζοντας ότι ο χρόνος τελειώνει. Έχουμε, όπως ξέρετε, στον κανονισμό του 2007-2013 ήταν μίσιν 2.
Mm-hmm. Τώρα δεν υπάρχει είναι στην δύο. Πρέπει να μας πούνε τι έκαναν, πώς το έκαναν, γιατί το έκαναν. Αντί να βγάζουν ανακοινώσεις και να διαψεύουν δημοσιεύματα, μην μπαίνοντας στον κόπο να διαβάσουν τις εκθέσεις. Υπάρχει, νομίζω όμως πάντως, κυρία Σπυράκη, αυτά είναι τα πολιτικά ζητήματα τα οποία αναδεικνύετε εσείς. Για τη χώρα συνολικά υπάρχει ένα μεγαλύτερο ζήτημα το οποίο πρέπει να απαντηθεί και πρέπει να απαντηθεί για όλους. Γιατί δεν καταφέρνουμε να αξιοποιήσουμε τα χρήματα τα οποία είναι διαθέσιμα και μάλιστα σε μια τέτοια περίοδο. Δηλαδή κάναμε τα πάντα, βάλαμε μέχρι και τους παιδικούς σταθμούς στο ΕΣΠΑ για να έχουμε απορροφητικότητα και δεν καταφέραμε να τα απορροφήσουμε. Αυτό δεν είναι ένα θέμα το οποίο αφορά μόνο την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, διότι από το 2007 μέχρι το 2013 υπήρχε κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας, υπήρχε κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ, υπήρχε κυβέρνηση Παπαδήμου. Δεν είναι η απορρόφηση το θέμα. Η απορρόφηση στο 7-13 είναι 100%. Δεν είναι η απορρόφηση το θέμα. Γιατί δεν ολοκληρώνονται τα έργα. Ωραία. Είναι η ολοκλήρωση των έργων που ήταν ενταγμένα το θέμα, γνωρίζοντας ότι η περίοδος του 7-13 τελειώνει το 2015, δηλαδή αν ήταν, αν η απορρόφηση ήταν 100%, κυρία Σπυράκη, δεν θα είχαν περισσέψει κονδύλια. Δεν έχουν περισσέψει κονδύλια. Τότε τι είναι, αυτά, τι είναι αυτά τα οποία θα μας ζητήσουν. Είναι πολύ τεχνική. Μας ζητάνε πίσω έργα τα οποία δεν έχουν ολοκληρωθεί. Ωραία, ποιος ευθύνεται για τη μη ολοκλήρωση των έργων. Γιατί δεν ρωτάτε την κυβέρνηση γι' αυτό. Γιατί, η κυβέρνηση είχε μπροστά της έναν ολόκληρο χρόνο, γνωρίζοντας ότι κλείνει το 2015 αυτή η προγραμματική περίοδος, να πιέσει για την ολοκλήρωση των μεγάλων έργων ή όσα δεν ήταν δυνατόν από αυτά ολοκληρωθούν, να μας πει ότι τα μετέφερε στο 2014-2020. Θέλουμε να μάθουμε τι έκανε. Δεν είναι πια τόσο δύσκολο να μας απαντήσουν τι έκαναν, αντί να βγάζουν ανακοινώσεις που να αφορούν εφημερίδες. Ξέρετε, κύριε Μάτη, υπάρχει κάτι πολύ σοβαρό. Αν δεν συνενέσουμε τη λογική ότι πρέπει να φτιάξουμε έναν εθνικό χάρτη ανάπτυξης, αν δεν συνενέσουμε και δεν βρούμε μια κοινή γλώσσα για να καταλαβαίνουμε ότι εδώ που είμαστε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, οι κανόνες δεν προσαρμόζονται ανάλογα με τις ανάγκες κάθε χώρας μέλους, παρά μόνο σε εξαιρετικές εξαιρέσεις, όπως έγινε για την Ελλάδα τώρα, που δεν πληρώνουμε εθνική συμμετοχή με πολύ μεγάλη δυσκολία, τότε δεν θα μπορέσουμε να καταλήξουμε την ορθή χρήση των κοινοτικών πόρων. Υπάρχουν χώρες που έχουν τελειώσει με τις υποδομές. Εμείς δεν έχουμε τελειώσει. Υπάρχουν, και αυτό φαίνεται και από τις προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπάρχουν χώρες που έχουν τελειώσει με το κομμάτι της κοινωνικής υποστήριξης από τους κοινωνικούς πόρους. Ούτε με αυτό έχουμε τελειώσει. Αναφέρατε πριν από λίγο στους παιδικούς σταθμούς. Υπάρχουν χώρες που μπαίνουν πια στη νέα φάση, που είναι στην πραγματικότητα η διαμόρφωση με την επιμόρφωση του προσωπικού ώστε να βρίσκει δουλειές. Είναι στην πραγματικότητα τα διευρυμένα διαδικτυακά δίκτυα, τα broadband, προκειμένου να υπάρχει πρόσβαση παντού στο διαδίκτυο, ώστε αυτό να διευκολύνει και τις υπηρεσίες και το ηλεκτρονικό εμπόριο. Υπάρχουν μια σειρά δράσεις που αποτελούν προτεραιότητες για το 2014-2020. Σε αυτές τις δράσεις έπρεπε να τρέξουμε. Έχουμε καθυστερήσει και η καθυστέρηση οφείλει όλους. Όμως η κυβέρνηση πρέπει να απαντάει στην ουσία όταν γίνονται ζητήματα επιστροφής κονδυλίων, ακόμη και από έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Σπυράκη. Καλή σας μέρα. Σας ευχαριστώ εγώ. Καλή σας μέρα.